Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας Faces, πρόσωπα. Ένα πρόσωπο που έχουμε απόψε μαζί μας, ίσως για πολλούς από εσάς να είναι άγνωστο, για πολλούς άλλους να είναι και γνωστό. Πριν προχωρήσω όμως, επιτρέψτε μου να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό μας, ο οποίος μας στηρίζει, τον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου και την εταιρεία του Varossi Lifting Estates. Ευχαριστούμε, Δόκτωρ Μαύρου, να είστε καλά. Και να καλωσορίσω εδώ με μεγάλη χαρά στο Λονδίνο τον υποψήφιο για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριο Ανδρέα Μαυρογιάννη. Καλωσορίσατε. Καλησπέρα, Βασίλη. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είμαι ευτυχής που σας βλέπω και ευτυχής που έχω την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα σχέδιά σας όσον αφορά την υποψηφιότητά σας και θέλω να ξεκινήσω να πάμε να μας πάρετε εσείς, γιατί θέλω να το κάνουμε έτσι να γνωρίσει ο κόσμος ποιος είναι ο Ανδρέας Μαυρογιάννης. Να πάμε λίγο στον αγρό που γεννηθήκατε. Όπου θέλετε. Να πάμε στον αγρό λοιπόν. Εκεί παιδικά χρόνια, οικογένεια. Ναι, εγώ γεννήθηκα το 1956 στον αγρό. Έζησα τα 12 πρώτα χρόνια της ζωής μου στο χωριό, τέλειωσα το δημοτικό. Ήταν μια δύσκολη περίοδος με τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Ο πατέρας μου συνελήφθηκε, έκανε χρόνια στα κρατητήρια. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Μετά, ξέρετε, ήταν μια εποχή που η Ήπεθρος ήταν πολύ φτωχή. Όλος ο κόσμος είχε φτώχεια. Είχαμε όμως, από την άλλη, πολύ στοργή, πολύ αγάπη, πολύ αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων και έτσι οι αναμνήσεις μου σε ό,τι αφορά τα αισθήματα είναι πολύ καλές. Ναι, είναι γεγονός ότι τα παλιά εκείνα χρόνια ήταν διαφορετικά. Μετά οι σπουδές συνέχισαν. Μετά μετακομίσαμε οικογενειακό στη Λευκωσία. Μείναμε 6 χρόνια. Ο πατέρας μου είχε ανοίξει ένα μικρό μαγαζί εστιατόριο ψησταριά στον Άγιο Δομέτιο, πολύ κοντά στη γραμμή το 1974 και αναγκαστήκαμε να φύγουμε και μετακομίσαμε στη Λεμεσό. Εγώ τέλειωσα το γυμνάσιο Αρένων Κύκου στη Λευκωσία. Το 1974 με το 1976 έκανα την στρατιωτική μου θητεία. Σπούδασα στη Θεσσαλονίκη, σπούδασα στο Παρίσι για πολλά χρόνια και στη συνέχεια μετά από αρκετά χρόνια μπήκα το 1987 στην Διπλωματική Υπηρεσία της Κύπρου. Α, εντάξει, από εκεί ξεκίνησε δηλαδή η πολιτική καριέρα. Ναι, η καριέρα σε σχέση με τα του Κύπρου και του Κυπριακού ξεκίνησε το 87. 87. Και ποιες ήταν οι υπευθυνότητες που είχατε τότε? Ξεκίνησα ως νέος διπλωμάτης με ενασχόληση σε θέματα νομικά και πολιτικών υποθέσεων. Στη συνέχεια υπηρέτησα στην πρεσβεία της Κύπρου στο Παρίσι. Μετά υπηρέτησα ως διευθυντής του γραφείου του Υπουργού, τριών διαδοχικών υπουργών τελικά. Το 1997 πήρα το πρώτο μου πρεσβευτικό πόστο ως πρέσβης της Κύπρου στην Ιρλανδία. Το 1999 έγινα πρέσβης της Κύπρου στη Γαλλία. Το 2002 επέστρεψα στην Κύπρο και το 2003 ανέλαβα πρέσβης μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Το 2008 πήγα στις Βρυξέλλες ως μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 2011 διορίστηκα από τον αείμνηστο πρόεδρο Χριστόφια ως υφυπουργός Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα με ευθύνη την διοργάνωση και διεκπαιρέωση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Το 2013 ανέλαβα Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών και στη συνέχεια διορίστηκα διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς για το Κυπριακό, θέση στην οποία παρέμεινα για 9 χρόνια. Μάλιστα. Διαπραγματευτής. Να μείνουμε σε αυτό το θέμα. Διαπραγματευτής. Πιστεύετε ότι κατά τη διάρκεια ο διαπραγματευτής είναι αυτός που προετοιμάζει τους συνομιλητές, έτσι? Δηλαδή προετοιμάζει το έδαφος. Συνομιλεί. Και διαπραγματεύεται με την άλλη πλευρά, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Η
όλες οι προσπάθειες για λύση του Κυπριακού γίνονται μέσα στα πλαίσια της αποστολής καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η αποστολή αυτή είναι προς τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δύο καπέλα, είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι και ηγέτης της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας. Ο διαπραγματευτής τον εκπροσωπεί στις διαπραγματεύσεις και διαπραγματεύεται εκ μέρους του για τη λύση του Κυπριακού. Πώς γίνεται η διεξαγωγή αυτή, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή το Συμβούλιο, ας πούμε, παραθέτει τα θέματα και σας τα δίνουν για να τα συζητήσετε, να τα προωθήσετε, πώς λειτουργεί, ας πούμε, είναι αυτό? Είναι μια διαλεκτική σχέση, υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου, υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και μετά η διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης στηρίζεται πάνω στην ανάγκη να καλυφθούν όλα τα ζητήματα του Κυπριακού. Και στην περίπτωση τη δική μου υπήρξε και η κοινή διακήρυξη του 2014, υπήρξαν τα ψηφίσματα, όλες οι συγκλήσεις που είχαν επιτευχθεί κυρίως στην υπόθεση, στην περίοδο της διαπραγμάτευσης Χριστόφια Ταλάτ, και χτίσαμε πάνω σε αυτό μέχρι το 2017, που πιστεύω πως φτάσαμε μία ανάσα από τη λύση με την, αν θέλετε, τη διάσκεψη που έγινε στο Κράν Μουντανά με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων. Ώστε το 2017 φτάσαμε μία ανάσα πριν τη λύση. Υπήρχαν συγκλήσεις, υπήρχαν και από τις δύο πλευρές συμφωνημένες αποφάσεις. Και γιατί καταλήξαμε, λοιπόν, γιατί δεν προχωρήσαμε εκείνη την τελευταία συνάντηση στο Κράν Μουντανά, τι έγινε ακριβώς? Αυτό που συνέβη και είναι ότι ναι, είχαμε καταλήξει, είχαμε φτάσει πολύ κοντά στη λύση, είχαμε συγκλήσει σε πολλά ζητήματα, είχαμε το μεγαλύτερο μέρος της λύσης μέσα από μια διασταυρωμένη διαπραγμάτευση όλων των στοιχείων που έπρεπε να επιληθούν. Ήταν για πρώτη φορά καθόμασταν σε ένα τραπέζι όλοι οι εμπλεκόμενοι και να έχουμε όλα τα ζητήματα υπό διαπραγμάτευση, διασταυρωμένη διαπραγμάτευση, και είχαμε, αν θέλετε, τις ιδέες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το περίφημο πλαίσιο Γκουτέρες, το οποίο αποσκοπούσε στο να επιλύσει τα βασικά ζητήματα, τα οποία ήταν, αν θέλετε, τα εμπόδια στο να προχωρήσει γρήγορα η διαπραγμάτευση. Αν καταφέρναμε να συμφωνήσουμε σε αυτά τα 6 σημεία που είχε θέσει ο Γενικός Γραμματέας, σίγουρα η πορεία μας δεν ήταν το τέλος του δρόμου, αλλά θα καθίστατο μία αναστρέψιμη και θα ήταν ζήτημα μια μερικών εβδομάδων, μερικών μηνών να ολοκληρώσουμε όλη τη διαπραγμάτευση. Στο Κράν Μουντανά τελικά δεν κατέστη δυνατόν να συμφωνήσουμε για τα 6 σημεία του Γενικού Γραμματέα που θα αποτελούσαν στρατηγική συμφωνία. Είχαμε την τελευταία στιγμή την άρνηση της Τουρκίας να δεχθεί το θέμα της κατάργησης των εγγυήσεων και στο θέμα της εν τέλει αποχώρησης των στρατευμάτων. Τελικά, δηλαδή, τα 4 σημεία ήταν συμφωνημένα και έμειναν μόνο αυτά τα 2. Συμφωνημένα όχι εντελώς, αλλά κοντά. Αν διαβάσετε την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του Σεπτεμβρίου του 2017, θα δείτε ότι, για παράδειγμα, στο εδαφικό ήμασταν σε ακτίνα συμφωνίας. Εμείς είχαμε προτείνει 28,2% να μείνει υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Οι Τουρκοκύπροι είχαν προτείνει 29,2 να είναι υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, ενώ ποσοστά του εδάφους, και ήταν περίπου βέβαιο ότι θα καταλήγαμε κάπου ενδιάμεσα. Αυτό δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα. Είχαμε ένα-δυο ζητήματα που αφορούν την ουσιαστική συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων, αλλά και εκεί ήμασταν κοντά χάρη σε επικοδομητικές προτάσεις της πλευράς μας. Είχαμε το ζήτημα του περιουσιακού, όπου υπήρχαν επίσης ανοιχτά θέματα, αλλά η προσέγγιση οδηγούσε προς ενός είδους συμφωνία. Και είχαμε και το θέμα της μεταχείρισης των Τούρκων υπηκών στην Κύπρο μετά τη λύση, που και αυτό λίγο πολύ ήταν σε πολύ κοντά σε ακτίνα συμφωνίας. Δηλαδή είχαμε προχωρήσει πραγματικά πάρα πολύ. Και ο Γενικός Γραμματέας είχε εισηγηθεί την
κατάργηση των εγγύσεων με μόνη προϋπόθεση την ύπαρξη μηχανισμού εφαρμογής. Σε αυτό πρέπει να πω ότι είχε προτείνει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας ένα μηχανισμό εφαρμογής και επίσης είχε πει ότι θα υπάρξει άμεσα δραστική μείωση των κατοχικών στρατευμάτων στους αριθμούς που προτείνονται, που υπάρχουν στη συνθήκη συμμαχίας, και μετά το θέμα του πώς αυτά τα τελευταία εναπομείναντα στρατεύματα, 650 στρατιώτες Τούρκοι δηλαδή, θα συζητείται το πώς θα αποχωρήσουν σε συνάντηση στην οποία θα ήταν παρόντες και οι πρωθυπουργοί. Ελπίζαμε μέχρι την τελευταία στιγμή ότι αυτό θα ήταν η διέξοδος. Την τελευταία στιγμή όμως, το τελευταίο δείπνο, τελικά ο κύριος Τσαβούσογλου δεν δέχτηκε την κατάργηση των εγγύσεων και επέμεινε ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να επανεξεταστεί μετά από κάποια χρόνια και δεν δέχτηκε επίσης την εν τέλει, αν θέλετε, απόσυρση των στρατευμάτων, λέγοντας ότι αυτά που θα μείνουν μετά την δραστική μείωση θα πρέπει να μείνουν για πάντα. Α, έτσι. Επομένως, εκεί δεν συμφωνήθηκαν τα δύο αυτά σημαντικά θέματα και όταν απεχώρησαν και οι δύο πλευρές, ναι, μετά από λίγο χρονικό διάστημα ακούστηκε από τον κύριο Ερντογάν και τον εκπρόσωπο των Τουρκυπρίων να λένε ότι εμείς για να επανέλθουμε στο τραπέζι των συνομιλιών θα θέσουμε και θέμα δύο κρατών. Από πού προέκυψε αυτό? Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η τολμηρή απόφαση των Τούρκων? Δυστυχώς, μετά το Κράν Μοντανά, όλες οι προσπάθειες που έγιναν για να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση δεν οδήγησαν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, ούτε καν η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε με τον κύριο Ακιντζή στο Βερολίνο τον Νοέμβριο του 2019, που προέβλεπε ουσιαστικά να συνεχίσουμε. Μετά έγιναν οι εκλογές στα κατεχόμενα του 2020, στις οποίες ο κύριος Ακιντζή έχασε και κέρδισε ο κύριος Τατάρ και άρχισε να προωθεί μια πολύ διαφορετική ατζέντα, να διεκδικεί δύο κράτη και κυριαρχική ισότητα και μάλιστα ως προϋπόθεση για να ξαναξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Και αυτό είναι που οδηγεί στο σημερινό ουσιαστικά αδιέξοδο και εδώ είναι που πρέπει εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε και να μετακινηθούν και να επανέλθουμε στην συμφωνημένη βάση της λύσης, που είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα όπως περιγράφεται στα ψηφίσματα και όπως την είχαμε διαπραγματευτεί στο Κράν Μοντανά και σε όλη την διαπραγμάτευση που έγινε προηγουμένως. Πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε να επανέλθουμε σε αυτό το σημείο? Δηλαδή, πέστε ότι εκλεγήκατε σαν πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, πώς θα ενεργήσετε για να επανέλθουμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή και να επανέλθουμε στις συνομιλίες από εκεί που τις αφήσαμε? Είναι η απόλυτη μας προτεραιότητα, γιατί δεν υπάρχει καμιά άλλη επιλογή. Ή καταφέρνουμε να επανέλθουμε ή ο τόπος κινδυνεύει να διχοτομηθεί οριστικά. Βλέπετε τι γίνεται στις θαλάσσιες ζώνες, βλέπετε τον οδοστρωτήρα που προχωρά στην Αμόχωστο, βλέπετε τι γίνεται στην νεκρή ζώνη. Μέρα με τη μέρα έχουμε νέα τετελεσμένα και στην ουσία είτε τάσεις προς ενσωμάτωση των κατεχομένων στην Τουρκία, είτε ενέργειες που αποσκοπούν στην αναγνώριση του ψευδοκράτους, όλο ένα, θέλετε, φαύλο κύκλο αρνητικών εξελίξεων. Είναι δύσκολο γιατί πρέπει να μετακινηθεί η τουρκική πλευρά. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι η αποκατάσταση της δικής μας αξιοπιστίας, η οποία δυστυχώς έχει κλονιστεί από το γεγονός ότι και η δική μας ηγεσία δυστυχώς άφησε να νοηθεί ότι θα μπορούσε να συζητήσει η λύση δύο κρατών. Εμείς θα είμαστε απόλυτα σαφείς ότι στο τραπέζι υπάρχει μόνο η λύση της ζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας και όλες οι συγκλήσεις, τα ψηφίσματα, το κεκτημένο της διαδικασίας και το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι σίγουρα απαιτούνται συγκεκριμένοι διπλωματικοί χειρισμοί προς τα Ηνωμένα Έθνη, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς όλη τη διεθνή κοινότητα, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι αυτά δεν είναι αρκετά από μόνα τους. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε και επί του εδάφους αυτό που εγώ αποκαλώ
οργανικές συνθήκες της ειρήνης. Πρέπει να ξανακερδίσουμε την πλειοψηφία των Τουρκοκυπρίων υπέρ της επανένωσης, υπέρ της χειραφέτησής τους από την Τουρκία και ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Κύπρο. Πρέπει να γίνουν και συγκεκριμένες ενέργειες και αξιοποίηση όλων των εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας, είτε είναι φυσικό αέριο, είτε είναι η γεωστρατηγική μας θέση, είτε οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβάλλει, και βεβαίως να αξιοποιήσουμε τα μέγιστα την σχέση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Για μας, όπως έλεγα, είναι απόλυτη προτεραιότητα. Από την πρώτη μέρα της ανάληψης της εξουσίας θα ξεκινήσουμε πολύ, αν θέλετε, μακρόπνοες και δραστικές ενέργειες για να γίνει κάτι, γιατί, όπως λέω, είναι πάρα πολύ επίγον. Ποιες είναι οι ενέργειες που έχετε στο μυαλό σε περίπτωση που θα εκλεγείτε, για να προωθήσετε το θέμα της απόκτησης εμπιστοσύνης και ταυτόχρονα και να κερδίσετε και τους Τουρκοκυπρίους με το μέρος μας? Ναι, πρώτα απ' όλα, διπλωματικά, ανέφερα και προηγουμένως προς τα Ηνωμένα Έθνη, θα καλέσουμε τον Γενικό Γραμματέα να εμπλακεί αμέσως, να επισκεφθεί και την Κύπρο, να ξαναπιάσουμε τα νήματα, θα καλέσουμε το Συμβούλιο Ασφαλείας να επιβεβαιώσει τα ψηφίσματά του, θα καλέσουμε επίσης κάτι που είναι τεράστιας σημασίας, τα Ηνωμένα Έθνη και το Συμβούλιο Ασφαλείας ιδιαίτερα, να επεκτείνει την νεκρή ζώνη για να περιλάβει την περίκλειστη περιοχή Αμόχωστο. Των Βαρουσίων, γιατί αν δεν σταματήσουμε αυτό τον οδοστρωτήρα που προχωρά, τότε δεν θα μπορέσει να υπάρξει διαπραγμάτευση και λύση. Και η επέκταση της νεκρής ζώνης συνάδει με το ψήφισμα 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Λοιπόν, επίσης, προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα, πρώτα απ' όλα ενέργειες αποκατάστασης της εμπιστοσύνης. Ένταξή τους περισσότερο στην Κυπριακή Δημοκρατία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, μέσα από, αν θέλετε, ανάληψη της ευθύνης μας ως το κράτος απέναντι στους πολίτες. Οι Τουρκοκύπροι είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι πολλά πράγματα που θα κάνουμε, προτιμώ να μην πω σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες τώρα, αλλά το αποτέλεσμα πρέπει να είναι να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη τους όπως την είχαμε το 2015 όταν εξελέγει ο Μουσταφά Ακιντζή. Ο Μουσταφά Ακιντζή είχε ένα μικρό κόμμα του 3%. Εξελέγει στην ηγεσία της κοινότητας με 60%. Με μια ατζέντα, όπως έλεγα προηγουμένως, επανένωσης, χειραφέτησης από την Τουρκία, χωρίς αυτό να επηρεάζει καθόλου την ταυτότητά τους. Βεβαίως, σεβασμός προς την ταυτότητα. Άλλο ταυτότητα, άλλο να έχεις την ιδιότητα του πολίτη της δημοκρατίας και την πίστη σου στο κράτος. Κύριε Μαρβογιάννη, πώς στάσατε στην απόφαση να θέσετε υποψηφιότητα? Ήταν κάτι το οποίο σας προβλημάτιζε, το είχατε αποφασίσει έτσι με μεγάλη ευκολία ή το σκεφτήκατε καλά έτσι για να αποφασίσετε? Να χρησιμοποιήσω έναν ευφημισμό, ήταν συνεχής διολίσθηση υπό την έννοια ότι σε ανύποπτο χρόνο είχα πει πως δεν το αποκλείω. Πιστεύω ότι ένας υπεύθυνος πολίτης, όπως προσπαθώ να είμαι με την δική μου πείρα και τις εμπειρίες μου, δεν μπορεί να μην ενδιαφέρεται για τα κοινά. Θεωρούσα ότι έχω χρέος στον τόπο μου, πρέπει να βάλω πλάτες για να γίνει κάτι καλύτερο στον τόπο μου, και σιγά σιγά οι περιστάσεις το έφεραν να βρεθώ σε αυτή την πορεία, σε αυτή τη διαδικασία, χωρίς να έχω μια συγκεκριμένη στιγμή να πω το ναι ή το όχι, αν θέλετε, και κάποια στιγμή διαπιστώνεις ότι είναι πολύ αργά να κάνεις πίσω. Το καθοριστικό ήταν το γεγονός ότι το μεγάλο κόμμα της αντιπολίτευσης, το ΑΚΕΛ, με εμπιστεύτηκε, και αυτό με κάνει περήφανο, γιατί πιστεύω πως αυτή η εμπιστοσύνη είναι καθοριστική στο να μπορέσω να εκλεγώ και να αλλάξω τα πράγματα. Γιατί είναι ένα να νομίζεις ότι κάτι μπορείς να κάνεις, δεν αρκεί. Πρέπει να έχεις πίσω σου σοβαρές πολιτικές δυνάμεις που να μπορούν να σε βοηθήσουν και να σε ενισχύσουν. Οπότε από τη στιγμή που αυτή η μεγάλη πολιτική δύναμη αποφάσισε να με στηρίξει, αυτό από μόνο του θέτει τον πύχη
πολύ ψηλά και θα κάνω ό,τι μπορώ να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη τους και στην εμπιστοσύνη όλων των άλλων δυνάμεων και προσωπικότητων που στηρίζουν τον υποψηφιότητά μου και όπως βλέπετε μέρα με τη μέρα αυξάνονται. Ναι, οπωσδήποτε. Είχαν γίνει κάποιες διαπραγματεύσεις πριν να αποφασίσετε να θέσετε την υποψηφιότητα με το ΑΚΕΛ ή έγιναν... Καμία διαπραγμάτευση. Έγιναν μετά ή... Ούτε μετά. Αυτό που έγινε είναι ότι είχαμε μία συνάντηση, μία επεξήγηση θέσεων και μετά οι άνθρωποι αποφάσισαν μέσα από τις δικές τους διαδικασίες απόλυτα ελεύθερα να προτείνουν στην βάση τους και εν τέλει στη διάσκεψή τους την δική μου υποψηφιότητα, επικράτησε και έκτοτε κάνουν ό,τι μπορούν για να με βοηθήσουν χωρίς πραγματικά να θέτουν όρους ή να απαιτούν για διαμοιρασμό εξουσίας, όπως λένε διάφορα παζάρια. Ποτέ δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Ήταν μια σχέση, μια σύγκληση, αν θέλετε, η οποία με τιμά και με συγκινεί. Κύριε Μαυρογιάννη, όταν θα εκλεγείτε με το καλό, υπάρχουν προς το παρόν πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα εσωτερικά, εκτός από το εθνικό θέμα, το κυπριακό, υπάρχουν πάρα πολλά, υπάρχει διαφθορά και μάλιστα. Αυτό είναι η καταστροφή, πιστεύω, του πολιτισμού και η καταστροφή των πολιτών. Δηλαδή η εξέλιξη δεν είναι πολύ καλή. Τι πρέπει να κάνετε, τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνετε, πώς θα ενεργήσετε δηλαδή για να επανέλθει ο πολιτισμός, η ανθρωπιά, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια στον τόπο. Αυτό που θα γίνει άμεσα είναι ότι για μας δεν μπορεί να συνεχίζονται αυτές οι πρακτικές. Έχουμε ένα όραμα για τον τόπο μας, έχουμε φιλοδοξία για τον τόπο μας, πιστεύουμε σε αξίες και αρχές, θέλουμε την πραγματική προοδευτική αλλαγή που θα ανεβάσει τον τόπο μας ψηλότερα. Θα υπάρξει άμεση ρήξη με τις πρακτικές του παρελθόντος, είτε είναι οι κακές πρακτικές, είτε είναι γενικά τα κακώς έχοντα, και αυτό θα επιτευχθεί κυρίως, ξέρετε, χωρίς την ανάγκη νέων νομοθετικών ρυθμίσεων και κανόνων. Οι κανόνες είναι εκεί, αυτό που απαιτείται είναι πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα. Είναι χρηστή διοίκηση και κράτος δικαίου. Αυτά τα έχουμε, θα τα εφαρμόσουμε άμεσα, χωρίς να κάνουμε οποιοδήποτε συμβιβασμό σε τέτοια ζητήματα. Και να είστε σίγουροι ότι μέρα με τη μέρα θα φαίνεται η διαφορά. Εκεί που υπάρχει λίγο μεγαλύτερο πρόβλημα, εγώ δεν φοβάμαι ότι θα τα καταφέρουμε να τερματίσουμε αυτά τα φαινόμενα, ιδιαίτερα αν έχουμε τη στήριξη όλου του κόσμου που μας εμπιστεύεται. Εκεί που νιώθω ότι έχουμε μεγαλύτερη δυσκολία είναι σε ό,τι αφορά την τιμωρία για αυτά που έγιναν μέχρι τώρα. Εκεί, ξέρετε, οι θεσμοί, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, όλα αυτά τα ζητήματα που υπάρχουν, που μπορεί να μην μας επιτρέπουν να έχουμε, αν θέλετε, την εύκολη τιμωρία των ενόχων ή την ανάκτηση, για παράδειγμα, περιουσιακών στοιχείων που χάθηκαν χωρίς να έπρεπε να είχαν χαθεί για τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Θα προσπαθήσουμε όμως να υπάρξει ένα αίσθημα δικαίου και να υπάρξει και δικαιοσύνη για να μπορούν αυτά τα φαινόμενα να θεωρούνται πλέον ότι ανήκουν οριστικά στο παρελθόν. Μάλιστα. Υπάρχει έγκλημα και τιμωρία. Μάλιστα. Το έγκλημα είναι εκεί, η τιμωρία όμως, ναι. Δυστυχώς κύριε Πρόεδρε, η τιμωρία. Υπάρχουν άτομα τα οποία είναι εμπλεκόμενα και είναι δυστυχώς όλος ο κόσμος τον γνωρίζει και δεν υπάρχει τιμωρία. Εσείς πιστεύετε ότι θα πέσουν κεφάλια? Αυτό που έλεγα είναι δύσκολο να το προβλέψω, είναι δύσκολο να το υποσχεθώ. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι θα προσπαθήσουμε. Αλλά εκεί που επιμένω είναι ότι τουλάχιστον θα σταματήσουμε το έγκλημα. Για την τιμωρία θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ναι, η τιμωρία όμως για να επέλθει πρέπει να, αυτοί οι εμπλεκόμενοι που είναι γεγονός ότι... Πρέπει να λογοδοτήσουν. Να λογοδοτήσουν, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να λογοδοτήσουν, αλλά
η λογοδοσία, ξέρετε, δεν είναι απόφαση της κυβέρνησης. Είναι απόφαση της δικαιοσύνης, mm-hmm. έχει να κάνει με τους θεσμούς, έχει να κάνει με την εισαγγελία, έχει να κάνει με τις διαδικασίες. Πάνω απ' όλα εμείς θα σεβαστούμε βεβαίως το κράτος δικαίου, τους θεσμούς, τις διαδικασίες, αλλά η πολιτική μας βούληση είναι ότι πρέπει να υπάρξει τιμωρία. Ας το ελπίζουμε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα και να τιμωρηθούν οι ένοχοι για να απαλλαχτούμε από αυτά τα κακά που συμβαίνουν, κύριε Μαυρογιάννη. Πέστε μου το θέμα μετανάστευσης, πώς το βλέπετε, αυξάνεται η μετανάστευση, τα προβλήματα είναι τόσα πολλά, πώς θα το δείτε για να λυθεί αυτό το πρόβλημα? Όντως είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα και δημιουργεί ήδη και κοινωνικές αναταράξεις στον τόπο και θα ασχοληθούμε πολύ επίμονα με το ζήτημα αυτό, γιατί πρέπει να καταφέρουμε να συμφιλιώσουμε αφενός τον σεβασμό των διεθνών μας υποχρεώσεων σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας με βάση τη Σύμβαση της Γενέβης για τους αιτητές πολιτικού ασύλου, mm-hmm. αλλά η κατάσταση που ζούμε σήμερα στην Κύπρο είναι ότι έχουμε γίνει προορισμός παράτυπων μεταναστών, έχουμε φτάσει στο 6% του πληθυσμού μας να είναι παράτυποι μετανάστες, πλήστοι από αυτούς δεν είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και ο μόνος τρόπος που έχουμε στα χέρια μας είναι να διεκπεραιώνουμε με μεγάλη ταχύτητα όλες τις αιτήσεις πολιτικού ασύλου και αυτές που απορρίπτονται να σημαίνει αυτόματα ότι οι μη δικαιούχοι θα απελαύνονται και θα επιστρέφουν στις χώρες τους. Ο επαναπατρισμός, ο ταχύς επαναπατρισμός, και όταν λέω ταχύς επαναπατρισμός εννοώ σε ορίζοντα 15 ημερών, ένα μήνα, άντε 3 μήνες. Μόνο έτσι μπορεί να σταματήσει η ροή μεταναστών για να πιστούν όλοι αυτοί οι ενδυνάμοι παράτυποι μετανάστες ότι η Κύπρος δεν μπορεί να είναι χώρα προορισμού μεταναστών και έτσι θα ρίξουμε το 6% στο 3, το 3 στο 1, ποτέ δεν θα το λύσουμε εντελώς. Καμιά χώρα δεν μπορεί να το λύσει εντελώς, αλλά θα γίνει γρήγορα διαχειρίσιμο και χρειαζόμαστε βεβαίως την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως για τους επαναπατρισμούς. Δεν πιστεύω ότι, αν θέλετε, φράχτες όπως αυτούς που κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών μας ή άλλα τέτοιου είδους μέτρα μπορούν να κάνουν τη διαφορά, παρά το ότι ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει μια εργαλειοποίηση από μέρους της Τουρκίας και υπάρχει μια διαδρομή με διακινητές, Τουρκία, κατεχόμενα και ελεύθερες περιοχές. Η αντιμετώπιση δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει ούτε με τείχους, ούτε με φράχτες. Πρέπει να γίνει με το να σταματήσουμε τις ροές με την αυστηρότητα που απαιτείται στην διεκπεραίωση των αιτήσεων, τους επαναπατρισμούς και την δημιουργία τέτοιων συνθήκων σεβασμού προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και στο διεθνές δίκαιο, αλλά αυστηρότητα σε ό,τι αφορά το ποιος είναι δικαιούχος και ποιος δεν είναι, για να μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη. Μάλιστα. Πολύ καλά τα είπατε. Επομένως είναι ο δικαιούχος και αυτός που δεν δικαιούται να εκδιωχθεί. Τώρα, το θέμα της περίπτωσης πάλι είναι θέμα νόμου, εφαρμογής του νόμου. Έτσι, δηλαδή σε περίπτωση που δεν τηρείς τους κανονισμούς, δεν δικαιούσε, ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί, δηλαδή βεβαίως. Να τον... Βεβαίως, είναι επαναπατρισμός κάτω από ανθρώπινες συνθήκες, αλλά ακριβώς. Επαναπατρισμός, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι εκεί. Κοιτάξτε, όταν έρχεται ένας άνθρωπος και μπαίνει παράτυπα, κάνει αίτηση για πολιτικό ασύλο και αντί να διεκπεραιωθεί η αίτηση του σε 15 μέρες, ένα μήνα, 3 μήνες, κάνει 6, 8, 10 χρόνια, αντιλαμβάνεστε ότι ριζώνει. Θα κάνει και 6 παιδιά, θα είναι ολόκληρη οικογένεια. Πού θα τον στείλεις μετά, πώς θα τον στείλεις μετά? Είναι απόλυτη ανάγκη, αντί να τρέχουμε και να κάνουμε αυτά τα πράγματα, να προσλαμβάνουμε εκατοντάδες οριοφύλακες και ούτω καθεξής, να προσλάβουμε ανθρώπους και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ταχείας διεκπαιρέωσης των αιτήσεων. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να πείσει τους εν δυνάμει
μετανάστες στις χώρες τους, ότι κοιτάξτε, γιατί να πάμε στην Κύπρο, αφού μόλις πάμε θα μας στείλουν πίσω. Mm-hmm. Και θα σταματήσουν. Ακριβώς, ακριβώς. Παραμένω στο ίδιο θέμα, δηλαδή έγκλημα και τιμωρία και σοβαρά να ληφθεί υπόψη η εφαρμογή των νόμων. Γιατί και στην περίπτωση των. Υπάρχουν τόσα πολλά δυστυχώς δυστυχήματα όσον αφορά την τροχέα και δεν συμβιβάζονται οι οδηγοί, δεν συμμορφώνονται, δεν τηρούν τους νόμους και ένας disabled δεν μπορεί να παρκάρει το αμάξι του εκεί που πρέπει. Πώς εφαρμόζονται οι νόμοι, ποιος φταίει για να μην εφαρμόζονται, ας πούμε. Απαιτείται βεβαίως και εδώ απόλυτη αυστηρότητα και απαιτείται είναι και μια κουλτούρα και ένας πολιτισμός. Μήπως, με συγχωρείτε που λέω, μήπως είναι το θέμα ότι γνωριζόμαστε μεταξύ μας όλοι και είμαστε συγγενείς και φίλοι όλοι. Είναι εν μέρει αυτό. Είπατε αλλά, κουλτούρα και. Ναι, αλλά ξέρετε, νομίζω ότι σε αυτά η αστυνομία κάνει καλά τη δουλειά της. Είναι θέμα, αν συγκρίνεις για παράδειγμα την οδική συμπεριφορά εδώ στην Αγγλία σε σχέση με την Κύπρο, θα δείτε ότι είμαστε από τον ουρανό στη γη. Είναι τεράστια. Και είναι ήδη οι νόμοι. Ήδη οι νόμοι, ήδη οι προδιαγραφές. Και βεβαίως στην Κύπρο τώρα τελευταία αρχίζουμε όλοι να συνειδητοποιούμε ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα με το κυκλοφοριακό. Δεν έχουμε και δημόσιες συγκοινωνίες. Υπάρχει πάρα πολύ εκνευρισμό των ανθρώπων. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά και αυτά θα τα αντιμετωπίσουμε. Δεν βλέπω ότι είναι μόνο με την αυστηροποίηση των ποινών. Πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη να είμαστε αυστηροί οπωσδήποτε και να έχουμε, θέλετε, ενιαίο μέτρο. Γιατί για να φορά σας πάει και σε αυτό. Καμιά φορά όταν είναι ανάλογα με τον πελάτη το μέτρο σε αυτά τα πράγματα δεν λειτουργεί το σύστημα. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, να φτιάξουμε και καλύτερη οδική υποδομή, να φτιάξουμε δημόσιες συγκοινωνίες και να υπάρχει και περισσότερος σεβασμός μεταξύ των ανθρώπων. Αναφερθήκατε προηγουμένως ότι το χειρότερο πράγμα που έχουμε στον τόπο μας είναι ότι χάνουμε σιγά σιγά τις παραδοσιακές μας αξίες, το φιλότιμο, τη φιλοξενία, τον σεβασμό προς τους άλλους. Και αυτά εκφράζονται και στο ζήτημα, αν θέλετε, της παρανομίας και της, των συμπεριφορών στους δρόμους που είναι απαράδεκτες. Ναι, είναι η κουλτούρα, είναι ο πολιτισμός. Ναι. Τελικά, πολιτισμός. Μάλιστα. Τι θα κάνετε με τον πολιτισμό? Νομίζω ότι ο πολιτισμός πληγώνεται και έχει χτυπηθεί πάρα πολύ και δεν δίνουν οι αρχές σοβαρό, έτσι, δεν δίνουν προσοχή σε αυτό το θέμα που νομίζω ότι φτιάχνει τους ανθρώπους. Ο πολιτισμός φτιάχνει τους καλούς ανθρώπους, την καλή συμπεριφορά, τους καλούς πολίτες, τους νομοταγείς πολίτες. Ναι, όπως το λέτε, υπάρχει βεβαίως ο κοινωνικός και πολιτικός πολιτισμός, τον οποίο πρέπει να καλλιεργήσουμε, όπως πολύ ωραία το λέτε, σε όλους τους πολίτες του τόπου. Υπάρχει βεβαίως και ο πολιτισμός υπό την άποψη της κουλτούρας, της πολιτιστικής δημιουργίας, των καλλιτεχνών, των ανθρώπων, των γραμμάτων και των τεχνών. Και για μας αυτοί οι άνθρωποι είναι, αν θέλετε, η καλύτερη έκφραση των δυνατοτήτων του τόπου μας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους στηρίξουμε, για να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν, για να μας βοηθήσουν να κρατήσουμε σε ψηλά επίπεδα το επίπεδο των ανθρώπων μας. Όσον αφορά την παιδεία, κύριε Μαυρογιάννη, τα πράγματα πώς τα βλέπετε πολύ να εξελίσσονται? Πολύ κακά. Και πρέπει η παιδεία επίσης αποτελεί σημαντική μας προτεραιότητα, γιατί έχουμε καταντήσει να έχουμε στην Κύπρο ένα εξετασιοκεντρικό σύστημα που δεν προωθεί ουσιαστικά ούτε τη γνώση, ούτε την καλλιέργεια των δεξιοτήτων, ούτε την, αυτό που απαιτείται, την κριτική σκέψη, αλλά πάνω απ' όλα η παιδεία για μένα είναι να αποκτήσεις τα εργαλεία που να σου επιτρέπουν να κατανοήσεις και να ερμηνεύσεις αυτά που συμβαίνουν γύρω σου. Mm-hmm. Και δυστυχώς νιώθω ότι η παιδεία μας δεν πάει καλά από αυτή την κατεύθυνση και υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα. Γιατί
προωθείται στην Κύπρο τελικά η παραπαιδεία. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα με τα φροντιστήρια, με τα ιδιαίτερα, με το ότι τα σχολεία τελειώνουν στη μέση τη μέρα και πρέπει να τρέξουν γονείς, παππούδες, γιαγιάδες να μαζέψουν τα παιδιά και να έχουμε του κόσμου τις επιπλοκές ό,τι αφορά τη λειτουργία της κοινωνίας και της οικονομίας. Και γι' αυτό εμείς αυτό που θα καθιερώσουμε είναι το ολοήμερο σχολείο, δημόσια παιδεία για όλους, που τα παιδιά να πηγαίνουν το πρωί στο σχολείο, να τρώνε και το μεσημέρι, να μένουν και το απόγευμα, να έχει ειδικούς επιμελητές να του διαβάζουν. Σκεφτείτε ότι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να διαβάσουν στα παιδιά τους. Για να μην πω ότι δεν έχουν χρόνο, για να μην πω δεν έχουν και την ικανότητα. Δεν έχουν και τις γνώσεις. Ούτε εγώ. Ναι. Μπορεί να είμαι του Πανεπιστημίου, όταν τα παιδιά μου ήταν στο γυμνάσιο και στο Λύκειο, μην νομίζετε ότι μπορούσα να τους διαβάσω. Δεν είχατε χρόνο. Ναι. Και σκεφτείτε ότι έχουμε και σημαντικά ποσοστά μαθητών πλέον που έχουν μεταναστευτική βιογραφία, που ένας από τους γονείς τους δεν μιλάει ελληνικά και ούτω καθεξής. Πέρα από αυτό, ας σκεφτούμε ότι στην Κύπρο επενδύουμε, το ξέρετε πολύ καλά, ότι η μόρφωση των παιδιών μας είναι η μεγάλη μας προτεραιότητα, ακόμα και όταν τα καταφέρνουμε, και τα καταφέρνουμε πολύ συχνά να σπουδάσουμε τα παιδιά μας, είμαστε η χώρα στην Ευρώπη με το μεγαλύτερο ποσοστό πτυχιούχων. Mm-hmm. Και είμαστε η χώρα στην Ευρώπη με τις λιγότερες προοπτικές. Πώς γίνεται? Και έχουμε αυτό το φαινόμενο να τα παιδιά μας να ξενιτεύονται, να τα χαίρεται η ξενιτιά και να μην μπορεί ο τόπος μας να επωφεληθεί. Χρειάζεται να γίνουν πάρα πολλά πράγματα στον τομέα της παιδείας, να υπάρξει και διασύνδεση του σχολείου με την οικονομία, με την έρευνα, με την καινοτομία, να επεκταθούν όλοι αυτοί οι θεσμοί σε όλη την Κύπρο και να καλλιεργηθεί η ιδέα της μόρφωσης και στην Ήπεθρο, τα πανεπιστήμια μας να επεκταθούν, ούτως ώστε να γίνουμε κέντρο αριστείας. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν, γιατί η παιδεία είναι το μέλλον του τόπου. Mm-hmm. Είναι η αυριανή κοινωνία και είναι κρίμα να μην παραδώσουμε έναν καλύτερο κόσμο στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Επομένως, η πρότασή σας για να λυθεί εν μέρη το πρόβλημα είναι η ολοήμερη... Ολοήμερο σχολείο και μάθηση. Ανάληψη πλήρως της ευθύνης της μόρφωσης των παιδιών από το κράτος. Μάλιστα, ναι. Πολύ καλά το είπατε. Ανάληψη της ευθύνης από το κράτος. Για να μπορούν όλοι να δικαιούνται, να σπουδάσουν και να ακολουθήσουν... Ναι, ναι, βεβαίως, ναι. Με κάθε σεβασμό και ταυτόχρονα και βεβαίως προαγωγή και προώθηση της ειδικής εκπαίδευσης, της τεχνικής εκπαίδευσης, της αναβάθμισης της τεχνικής εκπαίδευσης. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να έχεις καλούς τεχνίτες σε μια χώρα. Mm-hmm. Σε εμάς εξαφανίζονται. Mm-hmm. Πρέπει όλα αυτά να τα δούμε μαζί, σφαιρικά και περιεκτικά, με τρόπο που να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο. Να πάμε και λίγο στο θέμα της υγείας τώρα, το mm-hmm. σύστημα... Το ΓΕΣΥ, πώς το βλέπετε, είναι ικανοποιητικό, υπάρχουν ελλείψεις, χρειάζεται έτσι μια αναθεώρηση του? Το ΓΕΣΥ είναι μια πολύ σημαντική κοινωνική κατάκτηση στον τόπο. Ήμασταν από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη που δεν είχαμε εθνικό σύστημα υγείας. Τώρα το ότι το έχουμε είναι πολύ σπουδαίο και αυτό που απαιτείται να γίνει είναι να το διαφυλάξουμε, αυτή την κοινωνική κατάκτηση να την κρατήσουμε, να κρατήσουμε την φιλοσοφία και την αρχιτεκτονική του και βεβαίως να λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα, δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί. Υπάρχουν ζητήματα που απαιτούν λύσεις, υπάρχουν βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν, αλλά προς Θεού να μην χαλούμε το σύστημα επειδή έχει προβλήματα. Και πιστεύω ότι κυρίως μέσα από την αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων που είναι η ραχοκοκαλιά του μονοασφαλιστικού συστήματος και μέσα από την, αν θέλετε, βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, θα φτάσουμε στο ζητούμενο, που είναι το ζητούμενο, είναι η παροχή ποιοτικής υγείας στον τόπο. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ ότι ο σκοπός είναι εκεί, είναι σαφής, είναι καθαρός και στο δρόμο βεβαίως πρέπει να δείχνουμε σεβασμό, εμπιστοσύνη και να νοιαζόμαστε και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα της υγείας, είτε είναι γιατροί, είτε είναι νοσοκόμοι, είτε είναι διοικητικό προσωπικό,
είναι ένας πολύ μεγάλος τομέας, ο οποίος απαιτεί σεβασμό, εμπιστοσύνη και, όπως έλεγα και προηγουμένως, την αναγκαία στοργή από την κοινωνία μας. Μάλιστα. Κύριε Μαυρογιάννη, τώρα ερχόμαστε και λίγο στην άλλη μισή και πιο πολύ η Κύπρο, η οποία δεν βρίσκεται εντός του νησιού και βρίσκεται εκτός. Ναι. Η απόδημη μας. Μάλιστα. Που είναι η απόδημη μας, πολλοί το λένε και μπορεί να συμφωνάτε κι εσείς με αυτή την άποψη, ότι είναι πιο γνήσιοι οι Κύπροι και πιο φανατικοί και όσον αφορά και το εθνικό θέμα, καθώς και όλα τα άλλα θέματα. Τι γίνεται με τους απόδημους, γιατί έχουν προβλήματα οι απόδημοι, ναι, όσον αφορά τις σχέσεις τους με την πατρίδα, με την Κύπρο. Μπορεί εδώ να μην έχουν προβλήματα εντός, αλλά εκτός, δηλαδή στην πατρίδα συναντούν προβλήματα για να εξυπηρετηθούν. Και πιο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν, να εκλέξουν τον άνθρωπο ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει, ναι, στα θέματα τους και τα προβλήματά τους. Είναι οι πιο πολλοί, είμαστε, είμαι και εγώ ένας πρόσφυγας, οι οποίοι φύγαμε από την Κύπρο μετά την εισβολή και βρεθήκαμε εδώ, παραμείναμε εδώ γιατί έπρεπε να παραμείνουμε, δεν μπορούσαμε, δεν είχαμε άλλη επιλογή, ναι, σπουδάσαμε και παραμείναμε εδώ και ακόμα βρισκόμαστε εδώ δίχως να επιστρέψουμε στις εστίες μας και όχι μόνο αυτό, δεν έχουμε το δικαίωμα να αποφασίσουμε ποιος θα ενεργήσει για να επιστρέψουμε στις εστίες μας. Αυτό το δικαίωμα του ψήφου που το απαιτούμε εμείς οι απόδημοι, μπορούμε να το αποκτήσουμε, θα ενεργήσετε ούτως ώστε. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο εγώ, γιατί ένας Κύπριος ο οποίος είναι εδώ φοιτητής 4-5 χρόνια δικαιούται να ψηφίσει και εγώ ο Κύπριος που δεν πάω στην Κύπρο να μείνω 6 μήνες, να μην δικαιούμαι να ψηφίσω. Έχετε απόλυτο δίκιο, ναι, ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, δεν μπορεί να λυθεί με μια μονοκοντιλιά. Χρειάζεται κυρίως η κοινωνία μας συγκροτημένα και όλοι οι Κύπροι να κάτσουμε όλοι κάτω να το σκεφτούμε και να βρούμε τις πιο καλές λύσεις για τον τόπο μας. Πριν όμως πω γι' αυτό, να πω ότι ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι σήμερα η απόδημή μας είναι η πιο, αν θέλετε, οι καλύτεροι εκφραστές του πρότυπου που έχουμε για τον Κύπριο. Οι αξίες και οι αρχές του τόπου μας που καλλιεργήσαμε μέσα από την παράδοσή μας, μέσα από την οικογένειά μας, τις βρίσκουμε πολύ περισσότερο πλέον στους απόδημους Κύπριους παρά σε εμάς που είμαστε πίσω στην Κύπρο, που η πραγματικότητα είναι ότι νιώθω πως δεν είμαστε πλέον τόσο κοντά σε αυτές τις αρχές και τις αξίες, δεν είμαστε τόσο αγνοί, τόσο γνήσιοι, τόσο φιλόξενοι, με τόσο φιλότιμο, που ήταν βασική αξία των ανθρώπων μας, δεν έχουμε τόσο σεβασμό ο ένας προς τον άλλο, όπως μάθαμε με τις παραδόσεις μας. Και γι' αυτό το γεγονός ότι έχουμε μια τόσο μεγάλη διασπορά μας βοηθά κιόλας για να έχουμε καλύτερη αντίληψη του τι είμαστε και πού πάμε. Σε ό,τι αφορά την άσκηση δικαιωμάτων, σίγουρα οι άνθρωποι έχουν την έγνοια του τόπου τους, σίγουρα οι άνθρωποι έχουν δίκαια, έχουν δικαιώματα, πρέπει να μπορούν σίγουρα να λαμβάνουν μέρος στην διαμόρφωση του μέλλοντος του τόπου. Το αντεπιχείρημα που ακούμε μερικές φορές είναι, καλά, θα βάλουμε τους έξω να αποφασίζουν για τους μέσα πώς θα γίνει και ούτω καθεξής. Γι' αυτό βλέπετε ότι όλες οι χώρες που έχουν μεγάλη διασπορά συζητούν αυτά τα ζητήματα και προσπαθούν να βρουν λύσεις. Αλλά υπάρχουν κατάφορες αδικίες και αναφέρατε εσείς ήδη κάποιες που πρέπει να διορθωθούν και πρέπει εν τέλει η βούληση του ανθρώπου να συμμετέχει στα κοινά της πατρίδας του να γίνεται σεβαστή και να έχει και λόγο και λέγει και
να γίνεται σεβαστό το δικαίωμά του τη συμμετοχή του από τη στιγμή που είναι βεβαίως ο άνθρωπος ενδιαφέρεται. Δεν είναι υποχρεωτικό. Ναι. Εντάξει, άμα ο άλλος ενδιαφέρεται, όμως θα του στερήσουμε το δικαίωμα. Ναι, και έχει και το δικαίωμα. Είναι υπήκοος. Έχει, έχει την υπηκότητα. Έχει το διαβατήριο ναι, και ναι. το κρατάει και δεν. Και είναι υπερήφανος. Γιατί να μην του δώσουμε το δικαίωμα λοιπόν να εκλέγει. Και να εκλέγει και να εκλέγεται. Και να εκλέγεται, ναι. Εγώ σας λέω, επί της αρχής συμφωνώ, βλέπω όμως ότι δυστυχώς έχει γίνει και αυτό αντικείμενο διαφόρων, αν θέλετε, καταστάσεων και έχει και αυτό μερικές φορές εργαλειοποιηθεί για άλλες επιδιώξεις. Και αυτό είναι ενοχλητικό και πρέπει να βρούμε, σας λέω, μέσα από μια ναι. πραγματική συζήτηση όλων των πολιτικών δυνάμεων και σε συνεργασία με τη διασπορά μας τον τρόπο ούτως ώστε όλοι οι άνθρωποι που δικαιούνται να έχουν λόγο και λέγει για τον τόπο να το έχουν. Είναι ένα θέμα που θα το θέσετε στις προτεραιότητες σας. Θα το θέσουμε, θα το θέσουμε απλώς ξανά. Δεν συνηθίζω να λέω κούφια λόγια και μεγάλες υποσχέσεις. Ναι, ναι. Λέω απλώς τον προβληματισμό που πρέπει να υπάρξει για να μπορέσουμε όλοι μαζί να βρούμε τις σωστές διεξόδους. Ναι, είναι αυτά τα θα που δεν πρέπει να, να παραμείνουν. Δεν το χρησιμοποιώ. Λοιπόν, για να κλείσουμε, κύριε Μαυρογιάννη, σας υπερευχαριστώ καταρχήν που μας ανοίξατε την καρδιά σας, μας είπατε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα και τους σκοπούς σας. Έτσι, ένα μήνυμα στον τηλεθεατή μας, σε όλους που μας ακούνε αυτή την ώρα, με λίγα λόγια, γιατί να ψηφίσει Ανδρέα Μαυρογιάννη. Με λίγα λόγια. Η υποψηφιότητά μου είναι η μόνη υποψηφιότητα που επενδύει στους ανθρώπους και που θα φέρει την πραγματική αλλαγή στον τόπο, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και η μόνη υποψηφιότητα που θα εργαστεί ακατάπαυστα για την λύση του Κυπριακού το ταχύτερο. Υπάρχουν δυστυχώς αυτή τη στιγμή στο τραπέζι άλλες υποψηφιότητες που είναι υποψηφιότητες που απλώς συνεχίζουν σουβαντίζοντας μια κακή διακυβέρνηση που έχει επισορεύσει πολλά προβλήματα στον τόπο και όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα. Η μόνη υποψηφιότητα που μπορεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες και στις προκλήσεις είναι η δική μας υποψηφιότητα. Πρέπει να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία και την επόμενη φορά που θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε να σας αποκαλέσω κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ. Κάθε καλό. Χάρηκα πάρα πολύ. Θερμούς χαιρετισμούς σε όλους τις τηλεθεατρίες και στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαυρογιάννη. Και ένα ευχαριστώ στο χορηγό μας, τον Δ. Βασίλη Μαύρου και τον Βαρόσι Lefting & Stays που μας στηρίζουν. Καληνύχτα σας. Θα τα πούμε και πάλι μαζί την ερχόμενη Κυριακή, την 9 ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ.